Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη των παιδιών και συγκεκριμένα για το ύψος. Κοντά μας η κυρία Μαρία Καράντζα Χαρώνη, διευθύντρια στην Κλινική Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στο Παίδων Μητέρα. Γιατρέ, το θέμα που απασχολεί όλους εμάς τους γονείς είναι το πόσο ψηλό θα γίνει το παιδί μας. Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Η ερώτηση πόσο ψηλό θα γίνει το παιδί μου είναι μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν οι γονείς στον παιδίατρο στη διάρκεια της επίσκεψης και από τους βασικούς λόγους παραπομπής στον παιδοενδοκρινολόγο. Τα αίτια ποικίλουν όπως και η αντιμετώπιση τους. Ο ακρογωνιαίος λίθος για τη σωστή μέτρηση της ανάπτυξης του παιδιού είναι οι μετρήσεις του βιβλιαρίου υγείας, στις οποίες κάθε φορά που το παιδί επισκέπτει τον παιδίατρό του, καταγράφεται το ύψος του, το βάρος του και η περίμετρος κεφαλής. Ο φυσιολογικός ρυθμός ανάπτυξης ενός παιδιού μετά την ηλικία των 2 ετών είναι περίπου 5 εκατοστά το έτος. Εάν λοιπόν ένα παιδί ψηλώνει με μικρότερο από αυτό το ρυθμό, μπορούμε να εντοπίσουμε άμεσα το παιδί που χρειάζεται ενδοκρινολογική παραπομπή από το παιδί που ψηλώνει φυσιολογικά, αλλά είναι απλά μικροκαμωμένο. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες του χαμηλού αναστήματος? Η πιο βασική αιτία χαμηλού αναστήματος είναι η κληρονομικότητα. Μέσω ενός απλού μαθηματικού τύπου, ο παιδοενδοκρινολόγος μπορεί να καθορίσει το γενετικό ύψος στόχος του παιδιού, δηλαδή το ανάστημά του με βάση τα ύψη των γονέων του. Εάν το προσδοκόμενο ανάστημα απέχει πολύ από αυτό που έχουμε υπολογίσει, τότε χρειάζεται να υποπτευθούμε άλλες ενδοκρινολογικές αιτίες πιθανών χαμηλού αναστήματος. Υπάρχουν ειδικές εξετάσεις? Οι εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι πολλές και ποικίλουν. Με βάση το ιστορικό που θα πάρουμε από το γονέα και τη φυσική εξέταση του παιδιού, θα καταλήξουμε στο ποιο είναι το σωστότερο σετ εξετάσεων. Η πιο χρήσιμη για μας εξέταση, που δίνει και άμεση πληροφορία, είναι ακτινογραφία από το αριστερό χέρι του παιδιού, γνωστή και σαν ακτινογραφία οστικής ηλικίας, με την οποία μπορούμε άμεσα να κάνουμε πρόβλεψη για το προσδοκόμενο ανάστημα. Ειδικότερες εξετάσεις που αφορούν, για παράδειγμα, τις καμπύλες παραγωγής αυξητικής ορμόνης, είναι εξετάσεις δεύτερης γραμμής και γίνονται μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση.